Αυτή τη στιγμή βρίσκεται αυτό το νομοσχέδιο σε διαβούλευση, το οποίο περιλαμβάνει όλο το νόμο περί ξεναγών, το βασικό νόμο, και αλλάζει πλήρως τον ορισμό του τι είναι ξεναγός. Μέχρι τώρα η πολιτεία έδειχνε να καταλαβαίνει ότι μία χώρα είναι το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν μπορείς να αποκόψεις ένα μνημείο από το υπόλοιπο. Γιατί αυτό έχει δημιουργηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Επίσης έδειχνε να καταλαβαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τουριστών δεν περιμένει να ξεναγηθεί μόνο σε ένα μνημείο, αλλά κάνει μία εκδρομή που μπορεί να είναι μιας ημέρας, μπορεί να είναι περισσότερων, και για έναν άνθρωπο μαζί που τους συνοδεύει, τους τουρίστες, και τους μιλάει βέβαια όλες αυτές τις μέρες, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, τα μνημεία μεταξύ τους, και απαντώντας και στις βασικές τους ερωτήσεις που ούτε με την ιστορία ούτε με την αρχαιολογία έχουν να κάνουν. Δηλαδή, ο τουρίστας ενδιαφέρεται για την οικονομία της χώρας, μισθούς, συντάξεις, το εκπαιδευτικό σύστημα, την κρίση, το μεταναστευτικό, το ελληνοτουρκικά, το μακεδονικό, αυτά ρωτάνε, σύστημα υγείας. Λοιπόν, και η εκπαίδευση του ξεναγού καλύπτει και ένα πολύ μεγάλο μέρος όλων αυτών, εκπαίδευση που έχει επίσης διαμορφωθεί από το ίδιο Υπουργείο. Σε αυτό το καινούριο νομοσχέδιο, λοιπόν, είτε πως ήταν ο ορισμός μέχρι τώρα, ο ξεναγός θεωρείται απαραίτητος μόνο μέσα σε ένα μνημείο. Σε ένα αρχαιολογικό χώρο, όλο το υπόλοιπο θεωρείται ότι μπορεί να εξηγηθεί και να ερμηνευτεί από τον καθένα. Και τον λέω από τον καθένα, για να μην νομίσουμε ότι είναι θέμα ποιος είναι ξεναγός, ποιος είναι συνοδός, ποιος είναι αρχηγός. Δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με την διευκρίνηση του επαγγέλματος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πραγματικά ο καθένας, οποιοδήποτε, και εσείς αύριο, και εγώ και οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε χώρα, έχοντας ή μη έχοντας κατάρτιση, εκπαίδευση, πιστοποίηση, γνώση, μπορεί να πάει να πει ό,τι θέλει όπου θέλει. Και αυτό ήταν η μεγάλη μας αντίθεση. Μα συγγνώμη, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως απελευθέρωση? Τι στην ευχή γίνεται? Δηλαδή θα πω εγώ χωρίς γνώση να κάνω το δικό σας το έργο? Ακριβώς αυτό. Όπως μπορώ εγώ να έρθω να σας βάψω τα μαλλιά, θα σας τα καταστρέψω. Χρειάζομαι κατάρτιση. Ό,τι επάγγελμα και να είναι, χρειάζεται μια κατάρτιση. Και επίσης δεν νοείται απελευθέρωση σε ένα επάγγελμα που στην πραγματικότητα δεν είναι κλειστό. Όταν δεν υπάρχει. Ωραία, μισό λεπτό. Όταν σας λέει ότι σας περιορίζει μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο, εννοεί, ας πούμε, ότι το φέρνω ως παράδειγμα και χρησιμοποιώ το όνομά σας, η Αναστασία Γαϊτάνου μπορεί να βρίσκεται μόνο μέσα σε ένα μουσείο που μπορεί να είναι το Μουσείο της Ακρόπολης, μπορεί να είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ή μπορεί να δουλεύει μόνο σε ένα αρχαιολογικό χώρο που είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, ή μπορεί και παράλληλα, με συγχωρείτε, αν έρθει ένα γκρουπ, αυτή την ώρα που έχουμε τα γκρουπ με τις κρουαζιέρες ή τέλος πάντων τις εκδρομές, τις οποίες κλείνουν μέσω των πρακτορείων τους, όταν κλείνουν τα πακέτα τους οι ξένοι, που θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένους χώρους, που μπορεί να είναι, αφού είμαστε στην Κρήτη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, να είναι η Κνωσός, να είναι η Ηφαιστός, να είναι η Γόρτινα. Δεν μπορείτε να τους συνοδεύσετε? Δεν το απαγορεύει, αλλά δεν το θεωρεί απαραίτητο πλέον. Δηλαδή, αν δεν πάρει ο πράκτορας, ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να πάρει εσένα, αν δεν αλλάξει ο ορισμός. Μετά τη συνάντηση που είχαμε, λίγο αναδιατυπώθηκε ο ορισμός, όμως θα πρέπει να το δούμε, γιατί εγώ δεν είμαι νομικός, πρέπει να το δούμε και με το νομικό μας σύμβουλο, πρέπει να κάνουμε λίγο και την αποτίμηση της αναδιατύπωσης, να δούμε κατά πόσο όντως είναι αρκετά βελτιωμένος ή όχι. Η αναδιατύπωση λέει ότι είναι στην ευχέρεια του τουριστικού γραφείου, του τουριστικού πράκτορα. Όχι. Τι ακριβώς λέει η αναδιατύπωση? Όχι. Μέχρι να δημοσιευτεί δεν μπορώ να σου πω τι λέει η αναδιατύπωση, αλλά δεν έχει να κάνει με το τι έχει δικαίωμα κάποιος, ποιον έχει δικαίωμα να προσλάβει. Έχει να κάνει καθαρά με το τι θεωρείται ξενάγηση. Πότε δηλαδή είναι κάτι ξενάγηση και πότε δεν είναι. Ποιος είναι ξεναγός και ποιος δεν είναι και ποιος έχει δικαίωμα να ξεναγήσει ή δεν έχει. Αυτό είναι ο ορισμός στην πραγματικότητα. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταλάβει και ο κόσμος, αλλά να καταλάβει και το Υπουργείο, ότι αυτή η χώρα, όπως και κάθε χώρα, είναι ένα σύνολο. Και όταν εγώ είμαι με τους τουρίστες για 10-15 μέρες, εγώ καλούμε να απαντήσω τις ερωτήσεις τους, οποιασδήποτε φύσης είναι αυτές, να τους παρουσιάζω τη χώρα σαν ένα σύνολο
ώστε όταν θα φύγουν να πούνε ευτυχώς που έκλεισε αυτό το ταξίδι, ευτυχώς που είδα αυτή τη χώρα και δεν μπορώ να αποκόψω το ένα μνημείο από το άλλο. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ποιο θα πάει να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις, να το σκεφτούμε και αυτό. Γιατί θα μπορεί οποιοδήποτε από οποιαδήποτε χώρα, με οποιοδήποτε υπόβαθρο και με οποιοδήποτε στόχο να πάει να μιλήσει. Μάλιστα. Και να απαντά ό,τι θέλει. Ποια ήταν η σκοπιμότητα του να υπάρξει αυτό το νομοσχέδιο και να τεθεί σε διαβούλευση και να έρθει και να συζητηθεί στην έναρξη και εν μέσω της τουριστικής περίοδου? Καλά, η χρονική στιγμή, να μην το συζητήσουμε αυτό, δηλαδή τι να πω. Τώρα τι να σας πω, η επίσημη εκδοχή είναι ο εξυγχρονισμός. Τώρα κατά πόσο εξυγχρονίζει αυτό δεν ξέρω. Εγώ δεν θεωρώ ότι εξυγχρονίζει, διότι αυτό που πάντα τονίζουμε είναι ότι όταν θέλεις να έχεις μια καλή υπηρεσία, πρέπει να έχεις και μια καλή κατάρτιση από πίσω. Η υπηρεσία είναι πάντα αντίστοιχη της κατάρτισης που υπάρχει. Είναι πάντα όποιος λαμβάνει μια κατάρτιση και μια εκπαίδευση γίνεται πάντα καλός? Όχι, προφανώς. Αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Όμως πρέπει σε αυτόν που καταρτίζεις να προσπαθείς να του δώσεις όσα περισσότερα εφόδια γίνεται, ώστε αυτός μετά να μπορέσει να γίνει ένας καλός επαγγελματίας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όταν όμως δεν έχεις καθόλου κατάρτιση ή δεν ελέγχεις αν υπάρχει κάτι δεν υπάρχει, τότε σίγουρα το προϊόν υποβαθμίζεται. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τα πάντα, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά στον τουρισμό ακόμη παραπάνω, που πραγματικά είναι η εικόνα της χώρας προς τα έξω. Δηλαδή σε αυτές τις 15 μέρες που πάμε εγώ με τον κόσμο, εμένα θα δούνε. Ούτε την Υπουργό Τουρισμού θα δούνε, ούτε τους νομικούς και συμβούλους θα δούνε, ούτε κάποιον άλλον από την κυβέρνηση, ούτε οποιονδήποτε. Εμένα θα δούνε. Κυρία Γαϊτάνου, έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο? Χθες είχαμε συνάντηση. Ναι, και τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση? Θα φανεί, τώρα κάνουμε την αποτίμηση λίγο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έγινε σε καλό κλίμα γενικά, με εμφανή θέληση να βρεθεί λύση, αλλά λίγο θα αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα σήμερα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Αλλά λέτε ότι η λέξη εξυγχρονισμός, επειδή περιλαμβάνει πάρα πολλά εντός της έννοιάς του, ότι ψάχνετε και από τους νομικούς σας συμβούλους. Το κρατάω αυτό το οποίο είπατε. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως η αιτιολόγηση της ύπαρξης αυτού του νομοσχεδίου, δηλαδή αυτό είναι και στη διαβούλευση, δεν είναι. Είναι ο εξυγχρονισμός του τουρισμού του τουριστικού προϊόντος. Βέβαια το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο εμάς. Έτσι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Αλλά εντάξει, εμάς μας καίει το δικό μας κομμάτι φυσικά. Σωστά. Με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού έγινε αυτή η συνάντηση? Αν εννοείται με την κυρία Υπουργό, όχι. Ναι. Με στελέχη του Υπουργείου. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τις πληροφορίες, θα είμαστε σε επαφή. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους δικούς σας τους συναδέλφους και γενικά με το τουριστικό προϊόν. Οπότε μόλις έχουμε νεότερα, αφού θα είμαστε σε επικοινωνία, θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.